Ο Λαβύρινθος ή για τους μίστες η ταβέρνα του Αντίπα είναι ένα ατμοσφαιρικό εινομαγειρίο με απλό αλλά πεντανόστιμο φαγητό και πολλά χρόνια ιστορίας. Μαγειρεύουν ακόμα βασισμένοι στις παλιές συνταγές του παππού και από τα πιο διάσημα πιάτα τους είναι το κατσικάκι λαδορίγανη, το μοσχάρι με σάλτσα τεντούρας και οι σουπιές κατσαρόλες. Αυτό το μαγαζί έχει μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκινάει πότε? Το 1935 έγινε μαγαζί. Το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό. Στην περιοχή δεν υπήρχε κάτι. Υπήρχαν αμπέλια, ήταν το νεκροταφείο το ρωμαϊκό, ναι. Εδώ. Το δικό μας το κτίριο συνόρευε με αμπέλι. Mm. Και το νεκροταφείο ήταν στη δίπλα περιοχή. Όταν που γίνανε αυτές οι πολυκατοικίες εδώ, τα βρήκανε στις ανασκαφές που γίνανε. Το μαγαζί το άνοιξαν 5 αδέρφια κεφαλονίτες που ήρθαν από την Κεφαλονιά με τους σεισμούς. Έφυγαν από εκεί με τους σεισμούς και εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα. Αγοράσανε αυτό το κτίριο και άλλο ένα στην Αράτου και ασχοληθήκανε με τα μαγέρικα, εστιατόρια. Τότε ήταν τα μαγέρικα. Ναι. Αυτό εδώ το είχαν για να πουλάνε κρασί, ήταν το σπίτι τους, μένανε επάνω και από κάτω είχαν βαρέλια και πουλάγανε κρασί. Και εδώ πέρα το χρησιμοποιούσαν για να τροφοδοτούν τα μαγαζιά τους και τη γειτονιά Σαλιανοπούλη, να το πούμε έτσι. Και έπειτα σιγά σιγά η ζήτηση από τους πελάτες να μην εξεροσπίδιδες συγκεκριμένοι, φτιάξε ένα μεζέ, μαγειρεύανε στον απάνω όροφο στο σπίτι που έμενε η ανήπαντρη αδερφή τους. Και κατεβάζανε κάτω το μεζέ, σιγά σιγά ένας μεζές έφερε άλλο ένα και μετά ο παππούς μου, δηλαδή από αυτήν την οικογένεια που σας λέω, το έδωσε στον πατέρα μου και η κυρία Νικολίτσα μετά φτιάξανε το Λαβύρινθο στη σημερινή μορφή και έγινε μαγειρίο με πιο πολλά φαγητά, εστιατόριο, ταβέρνα. Άρα ο Νίκος έχει μεγαλώσει το μαγαζί. Ναι, γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ ο Νίκος, κοντά μου. Πώς έμαθες να μαγειρεύεις? Η ανάγκη. Η ανάγκη με έκανε. Έπρεπε κάποιος να κρατήσει το μαγαζί. Τότε ήταν η δεκαετία του 80, άρχιζε μία ανάπτυξη στην Πάτρα και γενικότερα στην Ελλάδα και άρχισε να έχει δουλειά. Μου έφερναν ένα ψάρι, το έψινα, μου έφερναν μία γλώσσα μοσχαριού. Ρώταγα την πεθερά μου πώς θα το φτιάξω και το έφτιαχνα. Και κατάλαβα ότι το χέρι μου άρχισε να πιάνει. Οι γεύσεις μου ήταν καλές και τα προϊόντα ήταν καλά και έτσι πορευτήκαμε. Έχει αλλάξει το φαγητό όλα αυτά τα χρόνια? Όχι, αυτό γίνεται καλύτερο. Αυτό είναι ένα αρνάκι, σωστά? Είναι κατσικάκι. Κατσικάκι είναι. Γίνεται όλο και καλύτερο από μένα. Αλλά σε μένα εκείνο που έχουν αλλάξει είναι οι πρώτες ύλες. Mm. Δηλαδή το φιλτραρισμένο λάδι. Mm. Δεν μου δένει καλά τη σάλτσα. Αυτό έχω προσέξει. Ναι, γιατί το παλιό το λάδι που έβγαινε από το ελαιοτριβείο, που ήταν πιο αγνό, πιο αυτό. Λουκούμινο. Όλα είναι λουκούμια. νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Έχουν βελτιωθεί οι εικόνες. Οι γεύσεις. Mm. Εγώ προσπαθώ όμως και μπορώ να τα φέρω βόλτα και να τα παρουσιάσω όπως, όσο πιο καλύτερα και με τις παλιές γεύσεις. Αυτό είναι... Η πρώτη ύλη είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία. Ναι, είναι τίμα. Το κατσικάκι είναι... Ο νούμερο ένα κωδικός είναι που έρχονται περισσότερο για αυτό το πιάτο. Είναι 4-5 κωδικοί που έρχονται για αυτά και δεν αλλάζουν αυτοί σε όλη τη διάρκεια. Ήρθα φαγωμένος εδώ, αλλά αυτό θέλω, είναι τόσο ωραίο που θέλω να κάτσω το φάω όλο. Για πες για το λαχανοτολμά. Ο λαχανοτολμάς είναι από την εποχή του πατέρου μου αυτή η συνταγή, από τα πρώτα φαγητά που έμαθα να φτιάχνω. Είναι μοσχαρίσιος κιμάς με κρεμμύδι, μαϊντανό και ρύζι. Ωραίος. Τυλιγμένα, διακριτικός, πολύ φορά μπαχαρικά και ναι, τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα δεν χρησιμοποιώ πολλά μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη είναι τα βασικά μου συστατικά. Ναι. Αυτό μου το έψαχνα να βρω. Μοσχαράκι κάτι... με τεντούρα. Με σάλτσα τεντούρα, ναι, ναι. Πουρέ πατάτα, χειροποίητο. Εσύ το έβγαλε αυτό. Ναι, αυτό ναι, το έβγαλε η Νικολίτσα. Εγώ το δημιούργησα και δεν ξέρω αν υπάρχει, αν προσπαθήσει κάποιο να το κοπιάρει, δεν θα μπορέσει. Είναι δικιά μου. Υπήρχε σε συνταγή λοκάλ ντόπια το μοσχάρι με τη μαυροδάφνη. Αυτό φτιάχναμε και εδώ η Πάτρα αυτό έφτιαχνε λόγω... Μαυροδάφνης. Και μας δόθηκε η ιδέα να τροποποιήσουμε αυτό, αλλάξαμε το φωτό, βάλαμε την τούρα, έχει την ημίγλικη γεύση,
Όμως έχει αποδοχή από τον κόσμο, οι πελάτες. Αρκεί να σας αρέσουν τα ημίγλυκα, έτσι. Γιατί έχει την. Εντάξει, είναι βελούδινος ο πουρές. Πάει πάρα πολύ είναι με τη σάλτσα, κάνει ωραία αντίθεση. Πόσα χρόνια ακόμα. Όσο αντέχω. Όσο αντέχεις. Μ' αρέσει.